Οι φοιτητές από τους συλλόγους του ΑΠΙΘΙΤΑ, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, μηχανικών, ΜΜΕ, ΤΕΦΑ, την ιατρικής, ΣΟΦΕΣ, είμαστε στο πλευρό σας. Χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη συγκέντρωση καθώς και όλες τις προηγούμενες των φοιτητών του υποίδρυσης συλλόγου στη Σχολή Μηχανικών του ΔΠΑΕ, όπου υψώνουν το ανάστημά τους, οργανώνουν την πάλη τους ενάντια στην κατάργηση και τις συμφωνεύσεις τμήματων που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Χαιρετίζουμε το τεράστιο κύμα αλληλεγγύη σε όλη την Ελλάδα, τη διεξαγωγή των εκλογών στη ΣΕΗ, κόντρα σε όσους προσπαθούν να τις υπονομεύσουν και να τις εμποδίσουν. Όλοι εμείς, οι φοιτητές που θέλουμε να σπουδάσουμε σε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο με υποδομές, καθηγητές, συγγράμματα, φοιτητική μέρημνα, με πτυχία που θα έχουν αξία και αντιμετωπίζουμε μια εικόνα πολύ διαφορετική. Με την υποχρηματοδότηση να χτυπά το κόκκινο και τις ελλείψεις πλέον να είναι κραυγαλές. Ακούμε πως δεν υπάρχουν λεφτά για τις σπουδές μας. Όμως βλέπουμε 50 εκατομμύρια να ξοδεύονται για την πανεπιστημιακή αστυνομία και 604 εκατομμύρια για την επιχειρηματική δράση των ΑΕΗ. Απαιτούμε να μην κατατεθεί ο νέος νόμος για τα πανεπιστήμια. Την ώρα που τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα φέρει νέο νόμο πλαίσιο. Διατυμπανίζει ότι όλα αλλάζουν στα πανεπιστήμια όταν η σημερινή κατάσταση είναι και δικό της δημιούργημα. Αποτέλεσμα της δικής της πολιτικής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αν η Νέα Δημοκρατία τελικά την αλλάξει, θα ξεκινήσει με την κατάργηση του νόμου Κεραμέως Χρυσοβοήδη, της πανεπιστημιακής αστυνομίας, των διαγραφών, ας αυξήσει επιτέλους την κρατική χρηματοδότηση αντί να τη μειώνει. Όμως ο νέος αυτός νόμος βάζει τα πτυχία μας στο στόχαστρο, αφού ενισχύει την κατεύθυνση για πτυχία σούπα με σκόρπιες γνώσεις χωρίς επαγγελματική αναγνώριση. Πλέον τα προγράμματα και οι τίτλοι σπουδών θα ανατρέπονται μέσα σε ένα βράδυ. Το επιστημονικό αντικείμενο μπορεί να τεμαχίζεται σε περισσότερα πτυχία, μαθήματα θα καταργούνται και θα πολλούνται σε προγράμματα κατάρτισης με απόφαση κάθε τμήματος. Ουσιαστικά το πτυχίο γίνεται ακόμα περισσότερο ένα προσόν, ένα κρίκος στο κυνήγι των πιστοποιητικών. Αυτός ο νέος νόμος μας αναγκάζει να βάζουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού ορίζει διευθυντή μάνατζερ που θα μειώνει το κόστος για το κράτος και θα το φορτώνει σε εμάς. Συγκροτεί ανώνυμες εταιρείες για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΗ. Εκτινάσει τα δίδακτρα των οποίων το ύψος πλέον απελευθερώνεται. Ο νέος αυτός νόμος ενισχύει τον ασφυκτικό έλεγχο σε κάθε ΑΕΗ για την εφαρμογή των αντιδραστικών κατευθύνσεων. Όχι μόνο κόβουν το 20% της κρατικής χρηματοδότησης ανάλογα με την αξιολόγηση με κριτήρια της αγοράς, αλλά κάθε πανεπιστήμιο θα υπογράφει μνημόνιο, δίθεν στρατηγικό σχέδιο το λένε, και θα ελέγχεται για το αν περικόπτει δαπάνες, αν εφαρμόσει την πολιτική του Υπουργείου, αν λειτουργεί με όρους επιχείρησης.